Πρωτάρχης Φωκίος Μαϊράγκας, είμαι ο κυβερνήτης του Υποβρυχίου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Κύριε κυβερνήτη, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλωσορίσατε. Ο Βλέπω Νικόλα Ταλατούρα, ο Ύπαρχος του Υποβρυχίου. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Εδώ πέρα είμαστε λοιπόν. 14 πολεμικών αστικού, το τελευταίο από τα τρία που φτιάχνει για να πηγαίνει Καραμαλιά. Το παραλάβαμε το 14 Απριλίου του 2014 ουσιαστικά ήταν με την ψήφιση του νόμου και το καλοκαίρι του 2016 παραλάβαμε το υποβρυχείο. Είμαι κυβερνήτης που είμαι κατασκευαστής στην Ελλάδα, όπως το ατσάλι του υποβρυχείου. Είναι σημαντική μέρα για τον ελληνισμό να βρεθώ μαζί σας. Να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μου για ό,τι έχετε κάνει δυνατότητες αυτών των υπερσύγχρονων υποβρυχείων, αλλά και για τον δικό σας ηρωισμό, την αυτοθυσία σας, το γεγονός ότι είστε μέρες, εβδομάδες κάτω από τη θάλασσα, απομονωμένοι, μόνοι, σιωπηλοί, όπως πρέπει να είστε, αθόρυβοι, αόρατοι, αλλά και πάρα πολύ ισχυροί ταυτόχρονα. Οπότε θεώρησα πρέπον σήμερα να βρεθώ μαζί σας, να συνομιλήσω και με το πλήρωμα, να μάθω περισσότερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υποβρυχείου, να καταλάβουμε όλοι μας λίγο τι σημαίνει να είναι κανείς τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες κάτω από την θάλασσα, υπηρετώντας την πατρίδα και προασπιζόμενοι πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οπότε... Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Στην κατασκευή του και το παραλάβαμε. Απίθανη εικόνα, ε! Και είχε πάντα κρύο και βροχή. Φορούσαμε ένα δερμάτινο, τουλάχιστον να μας προστατεύει. Είναι το κλασικό δερμάτινο των υποβρυχίων. Θα είναι τιμή μου, τιμή μας αν το έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το βάλω κιόλα. Μαζί και το τζόκι του υποβρυχίου. Και να σας ενεχειρίσω και τον κύριό μας. Να μας θυμάστε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερήφανοι και για τα σκάφη μας αυτά καθ' αυτά, τα οποία είναι υπερσύγχρονα και μας δίνουν ένα σημαντικότατο τακτικό αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα. Να αισθανθούμε κυρίως υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άντρες, τα πληρώματα των υποβρυχίων μας που αναγκάζεστε μέρες, εβδομάδες να βρίσκεστε στο φυσικό σας χώρο που δεν είναι άλλος κάτω από τη θάλασσα, να είστε αθόρυβοι, αόρατοι για να διασφαλίζετε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ήθελα και πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού αυτήν την σημαντική μέρα που γιορτάζουμε το έπος της Αλβανίας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να σας πω πόσο υπερήφανοι είμαστε για τη δουλειά που κάνετε. Να ξέρετε επίσης ότι ως κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει να ενισχύσουμε έμπρακτα τις ενόπλες δυνάμεις και αυτό ως προς τα υποβρύχια συγκεκριμένα σημαίνει και ενίσχυση ως προς τις υποδομές των αντιμέτρων αλλά φυσικά και την απόκτηση των στονότερων δυνατών των τορπιλών βαρέως τύπου που χρειάζεστε για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού όπλου που έχουμε πια στην διάθεσή μας. Χρόνια πολλά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για το καφέ. Ναι.